Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στη Δίων Τηλεόραση και στην εκπομπή «Τα μαγειρέματα της Έλσας». Τα μαγειρέματα της Έλσας και η εκπομπούλα μας σήμερα βρίσκονται στη Μακρινίτσα του Βόλου. Από εδώ θα σας δείξω πολύ ωραία μέρη, θα σας δείξω πολύ ωραίους τόπους, θα πιούμε το καφεδάκι μας και φυσικά θα πάρουμε πολύ ωραία παραδοσιακά προϊόντα για να τα μαγειρέψουμε στην κουζινούλα μας. Είμαστε έτοιμοι? Πάμε! Φίλοι μου, γυρίσαμε από τη Μακρινίτσα, εκεί που πήγαμε μια πολύ ωραία εκδρομούλα, είδαμε πάρα πολύ ωραία τοπία, σας έδειξα πολύ ωραία τοπία, σας έδειξα τι ωραία καλούδια έχει εκεί στη Μακρινίτσα και τι ωραίος τόπος είναι για να πάτε, αξίζει, και όπως είπαμε και τα πολύ ωραία προϊόντα. Και εγώ κουβάλισα από εκεί από τη Μακρινίτσα ένα πολύ ωραίο φρούτο που έχουν, το φυρίκι. Και σκέφτηκα να κάνουμε τη συνταγούλα, την παραδοσιακή τους, που την έχω πάρει από γυναίκα εκεί, μια κυρία που την έφτιαχνε χρόνια τη συνταγούλα. Οπότε σκέφτηκα και εγώ να σας δείξω το γλυκό του κουταλιού, το φυρίκι, που είναι από εκεί, από τη Μακρινίτσα, από το Βόλο. Είσαστε έτοιμοι φίλοι μου να γράψουμε και να ετοιμάσουμε τη συνταγούλα μας? Πάμε! Τα υλικά μας είναι 10 φυρίκια μέτρια, 10 κομμάτια φυρίκια μέτρια, 500 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 2 λεμόνια, ένα λεμόνι το έχω εδώ για το τέλος του γλυκού για να το ρίξουμε για να μην ζαχαρώσει και ένα έχω ρίξει μέσα σε αυτό το μπολ που θα βυθίσω τα καθαρισμένα μιλαράκια μου. Ένα ξύλο κανέλας και φυσικά το μυστικό που βάζουν εκεί στην Μακρινίτσα είναι το κρυσταλλικό αλάτι. Το πιστεύετε φίλοι μου, μέσα στο γλυκό βάζουν αλάτι. Οπότε, είμαστε έτοιμοι να σας δείξω πώς θα καθαρίσουμε τα φυρίκια μας. Μιλαράκια, το ίδιο είναι, γιατί και αυτά μιλαράκια είναι, απλά είναι σε πιο μικρό μέγεθος. Είμαστε έτοιμοι να τα καθαρίσουμε, να τα βυθίσουμε μέσα και να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το γλυκό μας. Εγώ φίλοι μου, έχω αυτό το πολύ ωραίο εργαλείο που καθαρίζει πολύ καλά τα κουκούτσια από μέσα. Τώρα εσείς, αν είστε πολύ δεξιοτέχνες και μπορείτε να το κάνετε με το μαχαιράκι, σκάψτε το με ένα μαχαιράκι. Αλλιώς, κόψτε το στη μέση, καθαρίστε το και κάντε το φυρίκι σας μισό, όχι έτσι ολόκληρο που θα το κάνω εγώ. Οπότε, παίρνουμε αυτό το εργαλείο και ξεκινάμε να σκάβουμε αργά-αργά μέσα το μιλαράκι μας, ούτως ώστε να φύγει όλο. Βλέπετε, να φύγει όλο το κουκούτσι από μέσα. Έτσι συνεχίζουμε να φτιάξουμε όλα τα μιλαράκια μας. Αφού τα έχουμε όλα καθαρίσει από μέσα και τα έχουμε αδειάσει από τα κουκούτσια, θα ξεκινήσουμε να τα καθαρίσουμε γύρω-γύρω από τη φλούδα τους. Και μετά ένα-ένα θα τα ρίχνουμε μέσα στο μπολ του νερού. Παίρνουμε το μαχαιράκι, καθαρίζουμε τη φλούδα γύρω-γύρω. Πω πω, μυρίζουνε φοβερά φίλοι μου.
Και το μιλαράκι μας, φυρικάκι όπως το λένε, είναι έτοιμο να το ρίξουν μέσα στο νεράκι που έχουμε ρίξει φυσικά και χυμό λεμονιού. Έτσι θα κάνουμε όλα τα φυρίκια μας και θα ετοιμαστούμε να τα βάλουμε στη φωτιά. Αφού έχουμε καθαρίσει όλα τα μιλαράκια μας εδώ, τα φυρικάκια, είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε στην κατσαρόλα μας. Εγώ έχω μία κατσαρόλα της γιαγιάς μου εδώ, που πάντα τη χρησιμοποιώ για τα γλυκά του κουταλιού. Οπότε, θα βάλουμε ένα ποτήρι νεράκι, γύρω στα 250 ml, 500 γραμμάρια ζάχαρη, το ξύλο κανέλας και φυσικά θα ρίξουμε και τα φυρικάκι μας μέσα. Θα τα ρίξουμε μέσα, φίλοι μου, δεν θα τα ανακατέψουμε. Θα βάλουμε ένα πιάτο από πάνω. Στην αρχή θα τα βάλουμε στο μάτι της κουζίνας μας, στη δυνατή φωτιά. Μόλις ξεκινάει να βράσει, θα έχουμε πάνω το πιάτο. Θα το αφήσουμε για 15 λεπτά. Και μετά θα το σβήσουμε. Θα το αφήσουμε με το καπάκι του και με το πιάτο μέσα για 24 ώρες και την άλλη μέρα το πρωί θα αποστηρώσουμε ένα μεγάλο βάζο 720 ml και θα το βάλουμε μέσα και φυσικά το γλυκάκι μας θα είναι έτοιμο να το σερβίρουμε. Οπότε πάμε να βάλουμε το πιάτο πάνω στην κατσαρόλα μας και πάμε στη φωτιά. Φίλοι μου, το γλυκάκι μας είναι έτοιμο, έχουν περάσει 24 ώρες, έχω στύψει μέσα το λεμονάκι, έχω αποστηρώσει ένα βάζο και το έχω βάλει εδώ μέσα. Οπότε είμαστε έτοιμοι να το δοκιμάσουμε. Οι μυρωδιές είναι φοβερές. Και όπως βλέπετε, το μιλαράκι, παύλα φυρίκι, έχει μείνει έτσι ολόκληρο. Εγώ θα ρίξω και λίγο σιροπάκι από πάνω. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει δέσει το σιροπάκι. Ας το δοκιμάσουμε. Τραγανό. Είναι ακριβώς έτσι όπως έπρεπε να είναι. Για να δούμε. Φίλοι μου, έχει γίνει φοβερό. Αυτή τη στιγμή σκάνε όλες οι αναμνήσεις στο σώμα μου, οι παιδικές αναμνήσεις. Σας ορκίζομαι, είναι φοβερό. Φτιάξτε το, φίλοι μου, φτιάξτε αυτή την ωραία παραδοσιακή συνταγούλα. Να συνέλθω. Φοβερό. Και εδώ, φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα γευστικής διαδρομής. Μέχρι τον επόμενο προορισμό μας, εσείς ακολουθήστε με στα social, στείλτε μου μηνυματάκια που θέλετε να έρθω για να μαγειρέψουμε και να θυμάστε ό,τι και κάνετε, να το κάνετε με αγάπη, όπως και αυτό το πολύ ωραίο γλυκάκι. Γεια σας!